Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη συγκίνηση εγκαινιάζουμε σήμερα τα νέα γραφεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εδώ στα Χανιά. Οφείλουμε πραγματικά μεγάλη ευγνωμοσύνη στη συντρόφισσα Μαρία Πισαδάκη, που δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, για την τεράστια προσφορά στο κόμμα, στη μνήμη του ήρωα κομμουνιστή πατέρα της, του θρυλικού καπετάν Πισά. Βέβαια, η διαμόρφωση του κτηρίου σε σύγχρονα γραφεία του κόμματος, όπως είπε πολύ σωστά πριν από λίγο ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής, δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη χωρίς τη συμβολή δεκάδων ενισχυτών, χωρίς την εθελοντική εργασία δεκάδων συντρόφων, οπαδών και φίλων του κόμματος που δούλεψαν με μεράκι ακούραστα. Τα μικροφωνικά τους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν με την οικονομική στήριξη για να γίνουν τα νέα μας γραφεία, την προσφορά υλικών και βέβαια με πολύ εξειδικευμένη εργασία. Όλη αυτή η ανιδιοτελής προσφορά, η αθόρυβη προσφορά, δείχνει πως ο αγώνας του ΚΚΕ για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας σε μια κοινωνία που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας, εμπνέει πάρα πολύ περισσότερους, πέρα από τον στενό κύκλο των μελών του κόμματος, των φίλων του κόμματος και της ΚΝΕ. Το κόμμα μας στα Χανιά αποκτά αυτό το νέο σπίτι, το δικό του σπίτι, το οποίο φιλοδοξούμε να αποτελέσει πραγματικό ορμητήριο δράσης απέναντι σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα, την καπιταλιστική βαρβαρότητα που βιώνουμε στην πάλη για την υπεράσπιση του δίκαιου του λαού. Ορμητήριο στην προσπάθειά μας για να οργανωθεί, να δυναμώσει ο αγώνας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών, αυτοαπασχολουμένων, εμπόρων, βιοτεχνών, επαγγελματιών, επιστημόνων, των αγροτών, των νέων παιδιών, των γυναικών, των λαϊκών οικογενειών, σε όλα τα ζητήματα, και στην εργασία και στην υγεία και στη μόρφωση, για την υπεράσπιση επίσης του εισοδήματος, συνολικά για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών που έχει ανάγκη σήμερα ο εργαζόμενος λαός. Ειδικά μάλιστα εδώ στα Χανιά, όπου εδρεύει, και δεν θα ξεχάσω να το πω αυτό, και το ματωβαμένο ορμητήριο των υπεριαλιστών, η Αμερικανονατοϊκή βάση της Σούδας, η οποία πρόσφατα με την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία αναβάθμισε τα επιθετικά σχέδια για όλη την περιοχή, για όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, ο καπετάν Πισάς, στη μνήμη του οποίου αφιερώνουμε τα νέα μας γραφεία, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα κομμουνιστή. Σε κάθε στιγμή της ζωής του τίμησε τον τίτλο του μέλους του ΚΚΕ. Ακούραστος, ατρόμητος αγωνιστής, δεν λύγησε ποτέ, δεν έχασε την πίστη του στο δίκιο του αγώνα, παρά τις συνεχείς κακουχίες, από τη μεταξική δικτατορία και την εξορία στην κατοχή, στο κολαστήριο του Νταχάου και μετά στην εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πάντα παρών στην πρώτη γραμμή, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με τη σκέψη του στη γυναίκα του, στα παιδιά του, την κόρη του Μαρία. Γλυκός και μιλίχιος, αγαπητός πολύ, ακόμα και από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ένας από άλλη παράταξη, ένας όπως λέγαμε δεξιός, κατατάχθηκε στην ομάδα του συγκινημένος από τη στάση, από τα λόγια του. Τέτοια ήταν τα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ σε αυτές τις δύσκολες, τις πέτρινες, αλλά ηρωικές εποχές. Απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που όμως η βαθιά πίστη τους,
στις αξίες, στα ιδανικά, τους μετέτρεπαν καθημερινά σε ατρόμητους αγωνιστές. Αγαπούσαν τη ζωή, μα δεν φοβόντουσαν να πεθάνουν για τα ιδανικά τους. Ο καπετάν Πισάς μας φωτίζει και σήμερα το δρόμο που οφείλουμε να βαδίσουμε εμείς, η κομματική απογονή του. Σήμερα μπορεί, όπως σωστά είπε και ο γραμματέας πριν, να μην δίνουμε τη μάχη σε μαύρα χρόνια, είτε στην παρανομία, είτε σε φυλακές, είτε σε εξορίες, είτε στο όπλο, με το όπλο στο χέρι, όπως στην κατοχή, στην αντίσταση, με τον Ελλάς, μετά με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, εκείνοι οι αγωνιστές. Δίνουμε όμως εξίσου σκληρές πολιτικές καθημερινές μάχες σε επίσης δύσκολες συνθήκες για να προστατεύσουμε την υγεία και τη ζωή του λαού, τα δικαιώματά του, για να υπάρξουν έστω μέτρα ανακούφισης, για να ανοίξει ένας δρόμος συνολικά για ένα καλύτερο αύριο. Οφείλουμε λοιπόν να κοιτάξουμε κατάματα και να αναμετρηθούμε με τις δυσκολίες που γεννά η διεθνής υποχώρηση του εργατικού, του λαϊκού, του κομμουνιστικού κινήματος σε όλες τις χώρες του κόσμου, που αντανακλά βέβαια και μεγάλες δυσκολίες και στη δική μας χώρα. Και οπλισμένοι με τις σύγχρονες θέσεις μας, τις σύγχρονες επεξεργασίες μας, ανυποχώρητα να παλέψουμε για την ισχυροποίηση του κόμματος, για την ισχυροποίηση των αγώνων του λαού μας απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο. Αυτός είναι και ο ηρωισμός άλλωστε στις μέρες μας, που προετοιμάζει όμως τις μάχες του μέλλοντος. Με αφορμή αυτή τη λιτή εκδήλωση απόψε, που αποτελεί τρανή απόδειξη το ότι τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο για τους κομμουνιστές, απευθύνουμε ένα κάλεσμα συστράτευσης, συμπόρευσης όλων, για να φτάσει το μήνυμα του κόμματος σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε άντρα και γυναίκα του μόχθου, σε κάθε νέο και νέα. Καθένας που αγανακτεί, που δεν συμβιβάζεται με τη σημερινή κατάσταση, έχει τη θέση του σε αυτόν τον αγώνα, στον αγώνα για τη ριζική αλλαγή, για την ανατροπή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες αυταπάτες πλέον. Σας καλούμε να έρθετε μαζί με το ΚΚΕ, γιατί είναι η εγγύηση για το σήμερα και το αύριο. Το ΚΚΕ έχει σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο. Έχει σύγχρονο πρόγραμμα, επαναστατικό πρόγραμμα, που φωτίζει τη διέξοδο στους καθημερινούς σημερινούς αγώνες, για όλα τα λαϊκά, τα εργατικά προβλήματα, τις προϋποθέσεις για να δοθούν επιτέλους λύσεις σε αυτά. Υπάρχει λοιπόν διέξοδος με ισχυρό ΚΚΕ και πανίσχυρο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτά τα λόγια, θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Γεια σας!